Η μέρα καριέρας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μετά τις πετυχημένες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και πλήθος κόσμου η διοργάνωση. Μία καινοτομία που εισάγαμε ειδικά φέτος είναι ότι απευθυνθήκαμε στους φοιτητές και απόφοιτους όχι μόνο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αλλά οποιοδήποτε τριτοβάθμιου ιδρύματος εκπαίδευσης. Λοιπόν, είχαμε 350 άτομα που συμμετείχαν, 400 προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Η μέρα καριέρας απευθύνεται εκτός των φοιτητών και αποφύτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αλλά και στο ευρύ κοινό που αναζητά εργασία και είναι φοιτητές ή απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή ημέρα. Ήταν πολύ καλή οργάνωση καταρχήν, γιατί υπήρχαν στοχευμένες συνεντεύξεις, δηλαδή οι επιχειρήσεις ξέρανε από πριν ποιοι υποψήφοι θα έρθουν, οπότε είμαστε και εμείς πιο προετοιμασμένοι, αλλά και οι υποψήφοι πήγαν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον και ελεύθερες θέσεις. Εντυπωσιακή προσέλευση και από επιχειρήσεις και από ενδιαφερόμενους για εργασία. Τα λιμάνια ανέκαθεν ήταν σημείο επαφής δημιουργικών ανθρώπων που μόνο τους μέλημα ήταν ανάπτυξη, άρα λοιπόν συνδιοργανώνοντας αυτή την εκδήλωση μαζί με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και με το Επιμελητήριο, θεωρούμε ότι το λιμάνι συνεχίζει και παίζει νευραλγικό ρόλο. Στην ημέρα καριέρας 2024 συμμετείχαν 37 επιχειρήσεις από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους με 60 εκπροσώπους τους. Θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ περισσότερο ευχαριστημένοι θα είμαστε όταν θα λαμβάνουμε και τα μηνύματα των υποψηφίων που θα μας λένε ότι βρήκαμε εργασία κλπ. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εργοδότες και επιχειρήσεις που έχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, να συμμετάσχουν σε διαζώσεις συνέντευξη επιλογής προσωπικού, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες έβρεσης εργασίας και να πληροφορηθούν για τις νέες τάσεις και τα δεδομένα στην αγορά εργασίας, το επιχειρήν και τις ακαδημαϊκές ευκαιρίες. Ήρθαν ποιοτικοί υποψήφοι, δηλαδή υποψήφοι που είχαν που έχουν σπουδάσει, που έχουν τελειώσει κάποια σχολή και που ψάχνουν κάτι καλύτερο να εξελίξουν τη σταδιοδρομία τους, όπως και επιχειρήσεις, είτε οι τοπικές, είτε όσες ήταν εδώ πέρα, που ήταν κυρίως σύμβουλοι, συμβουλευτικές και του τεχνολογικού τομέα, αναζητούσαν εξειδικευμένα άτομα τα οποία προφανώς δεν αμοιβόνται με το χαμηλότερο μισθό και προφανώς έχουν δυνατότητες εξέλιξης. Φέτος, ειδικά και στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον οργανισμό Λιμένος Πατρών.